για τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας και μέχρι τη λήψη των οριστικών αποφάσεων του Υπουργού, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και τις υγειονομικές ανάγκες τους, συνεχίζουμε την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού του νοσοκομείου, δήλωσε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Εύρου, Δημήτρης Λαζόπουλος, λίγες ημέρες μετά και τη γραπτή παρέτηση που απέστειλε στον Υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή. Στην επιστολή του αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, ανταποκρινόμενο στο εγγραφό σας, σας υποβάλλω την παρέτησή μου από τη θέση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Εύρου». Ο Υπουργός Υγείας, με έγγραφό του, ζήτησε τις παρετήσεις των διοικητών όλων των νοσοκομείων της χώρας. Με σεβασμό στον θεσμό και εκτίμηση στο πρόσωπο του Υπουργού, την 5η 30 Απριλίου ανταποκρίθηκα, υποβάλλοντας την παρέτησή μου από τη θέση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Εύρου. Όπως είπε ο κ. Λαζόπουλος, ο Υπουργός θα επιλέξει με ποιους θέλει να συνεργαστεί. Πιστεύω ότι ο Υπουργός έχει το δικαίωμα της επιλογής των συνεργατών του, έχει το δικαίωμα να διαλέξει αυτούς με τους οποίους θα υλοποιήσει την πολιτική της νέας κυβέρνησης. Παράλληλα, τόνισε πως οι προσωπικές του αρχές απαγορεύουν αυστηρά υστερόβουλες λογικές διεκδίκησης μέσω της δικαστικής οδού αποζημίωσης από το δημόσιο, ενώ ταυτόχρονα δήλωσε πως για τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας και μέχρι τη λήψη των οριστικών αποφάσεων του Υπουργού, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και τις υγειονομικές ανάγκες τους, θα συνεχίσει την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού του νοσοκομείου. Θέλω επίσης να δηλώσω κατηγορηματικά ότι οι προσωπικές μου αρχές δεν συνδυάζονται με υστερόβουλες λογικές διεκδίκησης μέσω της δικαστικής οδού αποζημιώσεων από το δημόσιο. Θέλω επίσης να τονίσω ότι για τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας και μέχρι την λήψη των οριστικών αποφάσεων από την πλευρά του Υπουργού, εγώ και οι συνεργάτες μου θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τα μικρά και μεγάλα προβλήματα του νοσοκομείου, θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε το επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο έχουμε καταρτήσει, θα συνεχίσουμε να βάζουμε στόχους και να πετυχαίνουμε αποτελέσματα.